βουλευτή στα Ιωάννα με την Ανταρσία. Κύριε Σίκο, καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που σα υποδέχομαι. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Παραδέχομαι στο, στούντιο έτσι και χαίρομαι ειλικρινά πολύ. Καλησπέρα και σε εσά και στου τηλεθεατέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε Σίκο, γιατί σίγουρα όλα τα κόμματα τα οποία συμμετέχετε στι εκλογέ και δει στι εθνικέ εκλογέ διεκδικείτε το καλύτερο. Ε, Κυρίω προσπαθείτε να πείσετε του πολίτε και του ψηφοφόρου για τι δικέ σα θέσει, για τον δικό σα προγραμματικό λόγο και βέβαια ε, επιθυμείτε το καλύτερο για τα κόμματα σα σε επίπεδο ποσοστών. Η Ανταρσία σε σχέση με τον Ιούλιο του 19 κατέγραψε μία αύξη τη δύναμή τη. Ε, το θέμα είναι πώ αυτό θα μεταφραστεί στι ερχόμενε εκλογέ, τη ερχόμενη Κυριακή, κύριε Ζήκο. Κοίταξτε, μετά τα αποτελέσματα τη 21η ε, του, του Μάη. Έτσι πιστεύω ότι ο κόσμο προβληματίστηκε ακόμα περισσότερο και πιστεύω ότι θα βγούμε πιο δυναμωμένοι σε αυτέ τι εκλογέ. Γιατί έχει πιστεί πλέον ότι θα υπάρχει κυβέρνηση τη Νέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βέβαια μπορεί να υπάρχει και συμμαχία. Αλλά πάντω πάντω το κυρίαρχο κομμάτι θα είναι αυτό. Άρα λοιπόν προκύπτει μέσα από εκεί ότι θα έχουμε μια σκληρή τετραετία η οποία έρχεται. Θα έχουμε τα πάντα ξανά με τι μειώσει των μισθών και με όλα τα προβλήματα που πέρασε η προηγούμενη τετραετία, να μην πω για τα νοσοκομεία, να μην πω για χίλια δύο πράγματα άλλα, οπότε από εκεί πέρα είναι μεγάλη ανάγκη πλέον να αναπτυχθεί ένα κίνημα που μέσα εκεί χωράει και η αντικαπιταλιστική αριστερά όπω είναι η Ανταρσία, να μπορέσουμε να δυναμώσουμε του αγώνε, να του χαλάσουμε τη σούπα για να μην μπορέσουν να πούμε από εκεί πέρα να περάσουν τα μέτρα τα οποία είναι. Γιατί α μην ξεχνάμε ότι μόλι τελειώσαν, δεν είχαν καταμετρηθεί καν τα ψηφοδέλτια τη προηγούμενη 21 του Μάη. Και βγήκε κατευθείαν από την Ευρώπη η Κομισιόν και εξήγησε ας πούμε ότι ισχύουν τα μνημόνια, μην δίνετε άλλες παροχές κλπ, δεν ισχύουν. Ισχύει το σύμφωνο σταθερότητα, άρα θα πρέπει να έχει πρωτογενές πλεόνασμα, να πληρώσει τη δόση και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα σταθερότητα. Δεν έφτανε αυτό. Σε μια εβδομάδα μετά βγήκε και ο διοικητής της, Στρά... της Τράπεζας Ελλάδος, κ. Τουρνάρας, και είπε: Μην τάζετε πολλά γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο. Και μάλιστα πριν από τώρα, τι τελευταίε μέρε, το παραδέχτηκε με αρκετά λόγια και ο κύριο Κυλακάκη, α πούμε, που ανέφερθηκε πάνω σε αυτού του δημοσιονομικού χώρου του οποίου υπάρχουν. Άρα λοιπόν φαίνεται το πράγμα φύγει πάρα πολύ και μέσα από εκεί υπάρχει, θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία για τον πολύ κόσμο, για του εργαζόμενου, του νεολαίου, του μικροεπαγγελματίε. Εκεί ακριβώ χρειάζεται μια συσπήρωση <Κι>... του κόσμου, τη εργασία και του λαού, που μέσα εκεί χωράμε και εμεί, για να μπορέσουμε από εκεί πέρα να να αντιπαρέλθουμε αυτή την πολιτική και να διεκδικήσουμε να έχουμε κάτι μια αξιοπρέπεια στη ζωή μα. Και η αλήθεια είναι, κύριε Ζήκο, ότι χρόνο με το χρόνο, αν θέλετε, και λόγω και αυτή των δύσκολων καταστάσεων που βιώνει ο ελληνικό λαό, εισπράτεται τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται και στα ποσοστά αυτή την αποδοχή. Ε, δεν πείθετε σίγουρα πολλούς για να πετύχετε τους στόχους που θέλετε της εκπροσώπησης, για παράδειγμα, εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι έρχονται να υποστηρίξουν τις δικές σας θέσεις και προτάσεις. Κοιτάξτε, είναι πράγμα αμέσως μέσα στο κίνημα και συνέχεια διεκδικής πράγματα και μπορείς από και πέρα να... Βρόξε αυτή την πολιτική την οποία πάνω στον πόλο, αναγκαστικά κάποιο κομμάτι κόσμο κόσμου δεν φεύγει, αυτό δεν φτάνει. Οπωσδήποτε χρειάζεται, χρειάζεται μεγαλύτερο κομμάτι. Αλλά είναι το θέμα ότι χάνει στο κυκαιώνα των μεγάλων κομμάτων. Που έχουμε τρία κόμματα μεγάλα που είναι στην ίδια πολιτική και με την Αμερική και με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το μεγάλο κεφάλαιο τη Ελλάδο. Και στην ουσία τι γίνεται, ότι προσπαθούν από εκεί και πέρα όχι να είναι ο ένα καλύτερο από τον άλλον. Και φάνηκε καθαρά στι προηγούμενε εκλογέ ότι το κυρίαρχο κομμάτι που όντω είναι με το κεφάλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, την Αμερική, η Νέα Δημοκρατία κυριάρχησε το ψήφο. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ που από τη μια μεριά θέλει να λέγεται αριστερά, αλλά αριστερά η οποία να είναι μέσα στο σύστημα δεν υπάρχει και αυτό το πληρώνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τραβάνε ακροδεξιέ κυβερνήσει και ακροδεξιά κόμματα σε μεγάλου βαθμού είναι ακριβώ γιατί η αριστερά έχει ενσωματωθεί με αυτό το σύστημα. Και ο κόσμο από εκεί πέρα απογοητεύεται και πάει ακόμη παραπέρα. Άρα λοιπόν, μέσα από εκεί πρέπει εμεί να κρατήσουμε τη στάση την οποία έχουμε, να αναπτύξουμε περισσότερο του προβληματισμού μα στο εργατικό κίνημα και στον κόσμο, με πω από εκεί πέρα και ο κόσμο καταλάβει πλέον ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει και ο ίδιο να κατέβει στον δρόμο, να οργανωθεί και να διεκδικήσει από εκεί πέρα. Κύριε Τζίκο, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί, αν θέλετε, την ανταρσία στον προγραμματικό τη λόγο σε σχέση με άλλα κόμματα τη κοινοβουλευτική αριστερά που είστε ούκο λίγα, θα έλεγε κανεί. Αν κάτσει κάποιο και σκεφτεί και αθρήσει, θα πει ότι θα μπορούσατε ενδεχομένω, αν ενώνατε δυνάμει, να πετύχετε κάτι πολύ καλύτερο. Δεν θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί μάλλον θα πάρει πολλή ώρα. Αυτό που θέλω να σα ρωτήσω λοιπόν είναι τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την ανταρσία σε σχέση με τι υπόλοιπε ε, δυνάμει. Γιατί κάποιο να εμπιστευτεί και να στηρίξει την ανταρσία στι ερχόμενε εκλογέ. Exactly. Θα ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα που βάλετε. Έτσι, όσο, μπορώ απαντήσετε. Και, όσο μπορώ, πιο, σύντομα, ας πούμε. Μην ξεχνάμε ότι πριν μερικά χρόνια, από το 2014-2015, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, είχε άλλε 11 συλληστώσει. Πού πήγαν όλε αυτέ. ένωσε, δεν ήταν τη αριστερά τότε. Πού φτάσανε. Άρα κυριάρχησε το άλλο το κομμάτι, το οποίο έπρεπε να είναι μέσα στην Ευρώπη, μέσα στον άτομο και μέσα στο κεφάλαιο. Οπότε από εκεί πέρα οι άλλοι βγήκαν στη Βουνία και διαλυθήκαν και περισσότερε οργανώσει, οι οποίε συμμετείχαν εκεί. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Τώρα, όσον αφορά και τα άλλα κόμματα, τα εξοκοινοβουλευτικά, υπάρχουν βεβαίω και άλλα κόμματα που παλεύουν προ αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική ταύτιση σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Τα βρίσκουμε όμω στο μαζικό κίνημα κλπ. Περισσότερα προ... αυτά που σα χωρίζουν ή αυτά που σα ενώνουν τελικά, κύριε Ζήκο. Περισσότερα είναι αυτά που σα χωρίζουν ή αυτά που σα ενώνουν. Κοίταξε, όσον αφορά το... την Ένωση, βεβαίω είναι περισσότερα που μα ενώνουν. Mm. Δεν θα πάμε σε αυτό το σημείο, ούτε τα ζητήσουμε πάνω κάτω, αλλά οπωσδήποτε είναι πάρα πολλά τα οποία μα ενώνουν και δεν μπορούμε ας πούμε, να βάλουμε και ψεγάζει σε ορισμένα συντρόφου και κόμματα που είναι εδώ τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά, που όντω είναι μάχημοι, διεκδικούν και αυτοί μια ένα καλύτερο αύριο κλπ. Τώρα στο, στο θέμα τα τακτική και στο θέμα στρατηγική στον κεντρικό στόχο, mm -hmm. βέβαια εκεί υπάρχουν κάποιε διαφορέ γιατί υπάρχουν και οι. Έτσι, ότι είμαστε υποτελή χώρα και δεν μπορούμε από εκεί πέρα να κάνουμε, πρέπει να υπακούμε και στους... στι μεγάλε δυνάμει κλπ. Εκεί υπάρχουν κάποιε διαφοροποιήσει που βέβαια σιγά σιγά αυτέ πιστεύω θα απαλληλθούν και η ζωή θα δείξει από εκεί πέρα και το κίνημα mm -hmm. πώς ακριβώς πώ ακριβώ θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα, τι λέει το δικό σα, τι λέει το πρόγραμμα τη Αντρασία για την επόμενη μέρα, τι είναι αυτό που θέλετε για την επόμενη μέρα στη χώρα, ε, κύριε Ζήκο πέρα από το ενδεχομένω το αν ε, συμμετάσχετε σε, στο ελληνικό κοινοβούλιο να μπορέσετε και εντό τη Βουλή να ασκήσετε την αντιπολίτευση. Που το κάνετε ούτω ή άλλω όλα αυτά τα χρόνια και εκτό Βουλή, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό που, που πρωτεύει σε αυτή τη φάση έτσι, είναι ακριβώ να πείσουμε τον κόσμο και να καλέσουμε τον κόσμο από την επόμενη κιόλα ημέρα των εκλογών. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια μαχητική και του κόσμου στου δρόμου, γιατί από εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που λέμε ότι θα έχουμε πρόοδο και θα έχουμε μεταρρυθμίσει και θα έχουμε άλλο, όλε αυτέ οι μεταρρυθμίσει είναι πάντα ει βάρο των πολλών ανθρώπων και υπέρ των λίγων ανθρώπων. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάτι καλύτερο. Και αυτό ακριβώ καλούμε τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση και αμέσω μετά τι εκλογέ να μπορέσουμε να οργανωθούμε ακόμη καλύτερα για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε αυτέ τι πολιτικέ και εν συνεχεία, αν φτάσουμε και σε ένα σημείο και να αναπτυχθεί πολύ το κίνημα, να καταλάβει το κίνημα την εξουσία για να μπορεί από εκεί πέρα να μοιράσει την πίτα όπω χρειάζεται. Αυτό για το οποίο λοιπόν δεσμεύεστε είναι ότι και την επόμενη μέρα ουσιαστικά θα βρίσκεστε μαχητικά στου δρόμου ω ανταρσία. Ε, λογικά Όπω το... κάνατε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι. Λογικά εκείνο είμαστε ταγμένοι. Έτσι. Βεβαίω, αν ο κόσμο από εκεί πέρα αρχίσει και ζητάει περισσότερα και έρθει και μαζί, μαζί μα, να πάμε όλοι μαζί δηλαδή και συμφωνεί πάνω σε αυτή την πολιτική, μπορούμε να προχωρήσουμε από και να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα. Και δεν θα λυθούν μόνο από αυτή τη βουλή τώρα. Έτσι ε, θα υπάρχει μια συνέχεια των πραγμάτων, αλλά από εκεί πέρα να οριμάσει σιγά σιγά το κίνημα, γιατί είναι στα κάτω του σήμερα, και θα πρέπει από εκεί πέρα να οριμάσει για να μπορέσει να διεκδικήσει και να ανατρέψει αυτή την πολιτική. Σίγουρα η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική, κύριε Ζήκο. Ει, απομένει να δούμε κατά πόσο θα είναι και πόσο δύσκολη θα είναι, ε, αν θέλετε, για το ελληνικό λαό η επόμενη μέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τι δυσκολίε δεν τι έχουμε ξεπεράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο περιβάλλον, σίγουρα πλέον τη δεκαετία. Έτσι. Το πόσο δύσκολη... Δεν προλαβαίνουμε ανάσα να πάρουμε, θα πω εγώ. Το πόσο δύσκολη θα είναι εξαρτάται και από πόσο θα ο κόσμο θα αφιπνιστεί και θα αρχίσει να διεκδικεί πλέον. Γιατί όταν είναι αυτή η παθητική στάση που είναι τώρα προεκλογικά, δεν βοηθάει δηλαδή κανέναν να, να μπορέσει να διεκδικήσει ή να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αμέσω μετά τι εκλογέ, πού θα αρχίσουν τα μέτρα να έρχονται ένα-ένα, και να εφαρμόζονται και αυτέ οι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δίνουμε και πολλά χρήματα τώρα για τι πολεμικέ βιομηχανίε. Γιατί το ΝΑΤΟ ήδη πήρε η απόφαση ότι πρέπει να αυξήσουμε προπολογισμού να παράγουμε καινούργιο οπλικά συστήματα και καινούργιο όπλα. Άρα λοιπόν θα είναι δύσκολε ημέρε και πρέπει από εκεί και πέρα να μπορέσει και ο κόσμο αυτό για να μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή του να αρχίσει και αυτό να συνειδητοποιήσει, να οργανωθεί και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί μια καλύτερη μέρα. Αυτό είναι το, το, μήνυμα που στέλνετε εν ώψη των εκλογών τη Ελλάδα. Αυτό που ζητάμε από τι εκλογέ είναι να ενισχύσουν την ανταρσία για να μπορεί από καλύτερε θέσει να παίξει αυτό το ρόλο που είπαμε νωρίτερα για να συσπηρωθεί ο κόσμο παραπέρα σε μια αντικαπιταλιστική κατεύθυνση και να διεκδικήσει. Και να ανατρέψει το τέλο, βέβαια. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, κύριε Σίκο. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ.